Αδιανόητη χαρακτηρίζει την εξαίρεση του καφέ και των άλλων οροφημάτων από τη μείωση του ΦΠΑ η Ομοσπονδία ΕΒΕ Σωματείου Νομού Αχαΐας. Καταρχάς ήταν πάγια επιθυμία μας και συνέχεια τα ζητούσαμε να μειωθεί ο ΦΠΑ το 24% στο 13%. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί βοηθάει την οικονομία. Καταρχάς θα ανοίξουν καινούργιες δουλειές, ο τουρισμός βοηθάει πολύ, αλλά από τη στιγμή που το 80% είναι καφετέρειες και αφορά το θέμα του καφέ, το θέμα του χυμού, του αναψυκτικού, δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά απ' έξω. Πρέπει και αυτό να το βάλουμε στο 13%. Και όσον αφορά το θέμα του τουρισμού, φυσικά πάνω απ' όλα. Η συνολική μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% θα συμβάλλει, όπως εκτιμούν, σημαντικά στην τόνωση της οικονομίας, αφού θα εκκινήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού. Θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας στον κλάδο και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση, αλλά δεν ήταν ολοκληρωμένη. Και εφόσον δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί το 80% είναι στα ίδια εστίαση όσον αφορά το καφέ. Και όσο μιλάμε σαν την Ελλάδα που η παροχή υπηρεσιών προσφέρουμε στους τουρίστες, δεν επιτρέπεται να μην πέσει και αυτό στο 13%. Η κυβέρνηση, όπως αναφέρουν, οφείλει να επανεξετάσει το θέμα και να θεσμοθετήσει άμεσα ένωψη και της τουριστικής περίοδου, καθώς κάτι τέτοιο θα δώσει ανάσα στους επιχειρηματίες του κλάδου. Μιλάμε για 11 μονάδες πιο κάτω για το ΦΠΑ. Καταρχάς, ένας επιχειρηματίας θα μπορέσει να πάρει και άλλα άτομα να εργαστούν στο χώρο εργασίας, άρα θα βοηθήσει την παροχή υπηρεσιών καλύτερα, άρα θα βοηθήσουμε οικογένειες έτσι ώστε να οικονομικά να κλείσουν κάποιες τρύπες εισαγωγικά οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εδώ και τόσα χρόνια και φυσικά δεν θα είμαστε ακριβοί στους ξένους όσον αφορά το θέμα του καφέ, το οποίο είναι το πιο απλό που πίνουμε όλοι, καταναλώνουμε 2 με 3 καφέδες την ημέρα.